Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Για ακόμη μια φορά, χαμογελαστή. Για ακόμη μια φορά, γουρνάκι. Πότε θα ξεπληστεί αυτή η μύτη, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο ήμουν σχετικά χάλια ψυχολογικά και μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν θα απαντήσω τώρα, γιατί αν απαντήσω και μπω και εδώ πόσο χάλια ήμουν και τι έλεγα και σας απαντήσω και σας μπω, θα ξαναπέσω. Οπότε θα το αφήσω αυτό για αργότερα. Και όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, αυτά τα σκατά τα ψυχολογικά ξεκινάνε όταν δεν μπορώ να πω όχι. Και αυτή τη στιγμή βάζω τον εαυτό μου πρώτα και κάνω κάτι που με ικανοποιεί εμένα και δυστυχώς θα καθυστερήσετε να ικανοποιηθείτε εσείς, γιατί θα πρέπει να είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω και μετά να το κάνω. Μισό λεπτάκι λίγο να βγάλω τη Σουζή έξω και επανέρχομαι. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας μιλήσω για βιβλία. Θα σας πω για ένα βιβλίο που διάβασα τώρα αυτές τις μέρες που είχα τις μαύρες μου και θα σας πω επίσης για βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω ή που έχω αρχίσει να διαβάζω και που είναι στη μέση και μετά πείτε μου αν σας ενδιαφέρει κάτι να διαβάσουμε γενικά μαζί ή να σας πω περαιτέρω τη γνώμη μου. Λοιπόν, το βιβλίο που διάβασα αυτές τις μέρες είναι από την Casey Edwards και λέγεται 30-something and over it. What happens when you get up and don't want to go to work ever again? What happens when you get up and you don't want to go to work ever again? Αυτό εδώ το βιβλίο είναι... το πήρα από το Amazon, δεν ξέρω πώς ακριβώς, θα πάτε στο amazon.de ή .co.uk ή στο amazon.com και δείτε. Πρέπει να είναι φτηνό όμως. Είναι 219 σελίδες, 220 σελίδες. Είναι πάρα πολύ εύκολο διάβαστο. Και τι είναι αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι μια αυτοβιογραφία, αλλά μόνο αυτού του χρόνου που η συγγραφέας, η Casey Edwards, που είναι το πρώτο του βιβλίο, ήταν 30-something and over it. Δηλαδή αυτή είναι 30-άρα. Και είναι over it, δηλαδή, όπως λέει στο βιβλίο, έχει χάσει το give a shit. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Βέβαια, το βιβλίο για να το διαβάσετε πρέπει να διαβάζετε στα αγγλικά ή να ξέρετε καλά αγγλικά. Η γλώσσα του όμως δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχει δηλαδή τίποτα επιστημονικούς όρους και πιστεύω ότι με ένα καλό επίπεδο αγγλικών θα μπορέσετε να το διαβάσετε εύκολα. Λοιπόν, αυτήν έχει χάσει το give a shit λοιπόν, δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Εξηγεί εδώ, ας πούμε, introduction, losing my give a shit, πώς έγινε και έχασα το, γιατί δεν με νοιάζει, πώς πέρασε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, χειμώνες, άνοιξε, ουσιαστικά ένας χρόνος με κεφάλαια, έχει πόσα κεφάλαια, 36 κεφάλαια. Το βιβλίο αυτό λέει ότι ακολουθούμε την συγγραφέα σε ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού της, όπως βλέπει για μήνυμα, για νόημα στη ζωή της μέσα από τα μάτια ενός κουταβιού, παρακαλάει τον γυναικολόγο της να την βοηθήσει, μιλάει με το... σκέφτεται για το Law of Attraction, που είναι ένα άλλο βιβλίο, ας πούμε, που έχει πολύ... που είναι πολύ διάσημο για το... να πετύχετε αυτό που θέλετε. Καημένη Σούζη πήγε, έκαζε πάνω στις άντες μου. And brave 10 days of silent meditation και πάει 10 μέρες σε βουδιστικό μοναστήριο να κάνει 10 μέρες χωρίς να μιλάει. A similar crisis. Meanwhile, her friend, best friend Emma, who is going through a similar crisis, concentrates her search in the fields of casual sex and vodka shots. Και ότι η φίλη της κάνει σεξ με όλο τον κόσμο και πίνει σφινάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Αντιπροσωπεύει οι γυναίκες που, είναι, που αντιμετωπίζουν ένα υπαρξιακό κενό γύρω στα 30. Που τι συμβαίνει γύρω στα 30? Γύρω στα 30 είναι συνήθως έχεις τελειώσει με τις σπουδές σου, έχεις ξεκινήσει να δουλεύεις λογικά σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι αυτή εδώ η κοπέλα και αμείβεσαι ανάλογα με την αξία σου και κάπου αρχίσεις, ας πούμε, και λες τι κάνω εγώ τώρα, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το νόημα στη ζωή μου, γιατί σηκώνομαι κάθε πρωί που πάω και ακούω τις μαλακίες του κάθε μαλάκα. Είναι τα λεφτά, δεν είναι τα λεφτά, είναι η γκόμενη, είναι η οικογένεια. Εντάξει, εδώ δεν ισχύει τόσο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό το βιβλίο, γιατί εμείς έχουμε εδώ τελείως διαφορετικές παραδόσεις από ότι οι Άγγλοι, γιατί πρέπει να είναι Αγγλίδα. Όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσεις.
Γιατί ψάχνει το νόημα της ζωής της, ψάχνει σε όλα αυτά που μπορεί να δώσουν νόημα σε μια ζωή. Δηλαδή παίρνει, ας πούμε, συνεντεύξεις από, ουσιαστικά από φίλους της που παίρνουν λεφτά, από άλλες που δεν χρειάζεται να δουλέψουν, από άλλες που παντρεύτηκαν πλούσιους, από άλλες που έχουν παιδιά, από άλλες που έχουν τέτοιες καριέρες και σου λέει, ας πούμε, τι συμπεράσματα βγάζει από το καθένα. Οπότε κάθε κεφάλαιο είναι πάρα πολύ ψυχαγωγικό, δηλαδή δεν είναι κουραστικό και ούτε είναι πομπόδες το στυλ, εμένα μου άρεσε. Το διάβασα μέσα σε 2 μέρες, πράγμα που δεν συμβαίνει εύκολα με μένα και με τα βιβλία, γιατί συνήθως πιάνω πολλά βιβλία μαζί και δεν μπορεί να μου κρατήσει ένα βιβλίο το ενδιαφέρον. Αυτό μου κράτησε, βέβαια, έπεσε και στην περίπτωση που έψαχνα να βρω κι εγώ μια παρόμοια απάντηση, γιατί κι εγώ είμαι 30 something and over it. Αν θέλετε, ρίξτε το μια ματιά. Άμα θέλετε να σας διαβάσω για κανένα απόσπασμα. Τώρα, βιβλία που θα μπορούσατε να διαβάσετε μέσα στο καλοκαίρι και προσωπικά έχω και έχω, ας πούμε, δίπλα στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι κάποια στιγμή να τα διαβάσω και που θα το κάνω λίγα συντόμως, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Είναι το The Philosophy, The Classics από τον Nigel Warburton. Αυτό το αγόρασα σε βιβλιοπωλείο, αλλά θα το βρείτε και στο Amazon. Αυτός ο Nigel Warburton είναι Warburton που λέει και ο φίλος μου ο Τσίπρας. Warburton. Είναι senior lecturer στη φιλοσοφική στο Open University και έχει γράψει και άλλα φιλοσοφικά βιβλία. Τώρα τι είναι αυτό? Είναι brisk and invigorating tour through the great books of Western philosophy. In his exemplary clear style, Nigel Warburton introduces and assesses 27 philosophical classics from Plato's Republic to Rawls, A Theory of Justice. The third edition, the third edition, includes 3 new chapters, wow, on Nietzsche's Beyond Good and Evil, Russell's The Problem of Philosophy and Sartre, Existentialisme and Humanism. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Λέει ότι εδώ πέρα έχουμε 27 συν 3 που έχει, δηλαδή 30 μικρά κεφαλάκια που αναλύουν βασικούς φιλοσόφους και βασικά έργα τους, δηλαδή που είναι τα κλασικά έργα της φιλοσοφίας που πρέπει να ξέρετε αν θέλετε να είστε ενημερωμένος για την φιλοσοφία. Και ξεκινάει π.χ. γιατί διάβασα μόνο το πρώτο για να δω αν όντως έχει τόσο. Ναι, 27, ναι. 27. Λοιπόν, ξεκινάει με την, με τον Πλάτωνα και το Republic, δηλαδή τη δημοκρατία του Πλάτωνα. Δημοκρατία λέγεται. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι λέγεται δημοκρατία. Τη σπηλιά, την αλληγορία της σπηλιάς, το Σοκράτη, το Θρασίμαχο και το Γλάφκονα, πώς πρέπει να είναι, δηλαδή ουσιαστικά περιγράφει το έργο αυτό, την πολιτεία καλέ του Πλάτωνα, δημοκρατία, λέω. Ωχ, Θεέ μου. Την πολιτεία του Πλάτωνα, τα 3 μέρη της ψυχής, ουσιαστικά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίληψη φιλοσοφικών ιδεών. Τα εξηγεί όλα πάρα πολύ καλά, τη γράφει, ας πούμε, το κάθε βιβλίο. Μετά κάνει κριτική στο έργο αυτό, γιατί κάθε φιλοσοφική θέση έχει και την αντίθεσή της. Μετά έχει, έχει κάποιες ημερομηνίες εδώ, που βοηθάνε να καταλάβουν πότε έζησε και πότε τα έγραψε. Και εδώ είναι ένα glossary, δηλαδή εξηγεί μερικούς όρους που μπορεί, ας πούμε, να μην τους ξέρουμε. Να είναι κάποιοι φιλοσοφικοί κτλ. Μετά σας έχει και ένα further reading, άμα σας ενδιαφέρει δηλαδή το όλο θέμα, που μπορείτε να διαβάσετε και αυτά τα βιβλία σας λέει. Μετά το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο Αριστοτέλης, Nicomachean Ethics, τα ηθικά του Αριστοτέλη. Αυτό το βιβλίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Ψάξτε το με τον συγγραφέα στους ελληνικούς τίτλους. Εγώ απλά, επειδή τα αγγλικά μου... Εντάξει, τώρα δεν το λέω για να περιφθώ, αλλά επειδή τα αγγλικά μου για μένα είναι σαν μητρική, λόγω του γεγονότος ότι σπούδασα στην Αγγλία, λόγω του γεγονότος ότι ξεκίνησα να μαθαίνω αγγλικά σε πολύ μικρή ηλικία και ουσιαστικά τα έμαθα παράλληλα με τα ελληνικά, δηλαδή ξεκίνησα φροντιστήρια αγγλικών στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά εκείνο τον καιρό, κάναμε κανονικά μαθήματα, δηλαδή είχαμε τα junior. Οπότε εγώ μάθαινα πρώτα στα αγγλικά τις αναφορικές προτάσεις και μετά τις μάθαινα στο σχολείο, στα ελληνικά. Όταν είχα φτάσει δηλαδή, ας πούμε, πρώτη γυμνασίου, εγώ είχα δώσει για lower. Ναι. Και proficiency έδωσα στην τρίτη γυμνασίου. Οπότε τα αγγλικά μου ήταν πάρα πολύ καλά σε πολύ μικρή ηλικία. Και, και μετά πήγα σπούδασα και στην Αγγλία 6 χρόνια και έκανα παρέα με Άγγλους, οπότε τα
Και από τότε δεν το έχω αφήσει, διαβάζω συνέχεια αγγλικά, συνέχεια βλέπω. Αλλά και εσείς φαντάζομαι ότι δεν έχετε πρόβλημα με τα αγγλικά. Θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τέτοια επαφή με το ίντερνετ έχουν, εννοείται ότι έχουν τρομερή εξοικείωση με τα αγγλικά. Βέβαια αυτό δεν είναι σαν αυτό, αυτό είναι πιο εύκολο διάβαστο. Ενώ αυτό μπορεί, ας πούμε, αν δεν έχετε καλή σχέση με τα αγγλικά, να το βρείτε λίγο κουραστικό, γιατί και το θέμα του είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να μην καταλαβαίνετε μερικά πράγματα της φιλοσοφίας και να σας δυσκολεύουν και τα αγγλικά, ενώ στα ελληνικά αυτό μπορεί να σας έρχεται λουκούμι. Λουκούμ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα βιβλίο επίσης στα αγγλικά, αλλά που είναι πολύ διαφορετικό και μπορεί να σας ενδιαφέρει όλους εσάς που ασχολείστε με το μακιγιάζ. Το βιβλίο λέγεται έτσι, να το πω, Compacts and Cosmetics, Beauty from Victorian Times to the Present Day, και είναι της Madeleine Marsh. Λοιπόν, αυτό εδώ το βιβλίο, και αυτό το πήρα από το Amazon, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον βιβλίο για όσους ενδιαφέρονται για την ομορφιά. Έχει πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά, πώς να το πω, πληροφορίες να το πω, που είναι βέβαια στα αγγλικά το βιβλίο, αλλά ας πούμε εδώ έχει να σας δείχνει πώς ήταν οι κρέμες ημέρας τη Βικτωριανή εποχή, τι ήταν εδώ, πώς ήταν ας πούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπετε εδώ είναι τα lip balm και οι βαζελίνες που είχαν εκείνο τον καιρό, πώς έκαναν τα μαλλιά τους, ουσιαστικά είναι η ιστορία του μακιγιάζ αυτή. Και είναι η ιστορία του μακιγιάζ από τη Madeleine Marsh, που είναι μια συλλέκτης και έχει μια τεράστια συλλογή από όλα τα compacts, και από, δηλαδή από συσκευασίες μακιγιάζ και από πράγματα που είναι σχετικά με το μακιγιάζ, όπως αφίσες κτλ. Που έχει μια τεράστια συλλογή αυτή. Και εδώ γράφει στο βιβλίο της, βασισμένο στη συλλογή της και με εικόνες από τη συλλογή της, την ιστορία του μακιγιάζ. Τι γινόταν, δηλαδή ξεκινάει από τη Βικτωριανή εποχή και συνεχίζει το 1910, το 1920, το 1930, 40, στην εποχή του πολέμου, με τα πολεμικά, πώς βαφόταν οι γυναίκες, τι έβαζαν, πότε ιδρύθηκε εκείνη η εταιρεία, πότε παράλληλα ιδρύθηκε η άλλη εταιρεία, πώς, τι γινόταν με τις διαφημίσεις εκείνο τον καιρό, τι γινόταν με την υγεία, τι γινόταν με τα καλλιτικά, τι ήταν αποδεκτό από την κοινωνία, τι δεν ήταν, ποια ήταν η μόδα, ποια δεν ήταν, και δηλαδή φτάνει ας πούμε μέχρι και την ας πούμε δεκαετία του 80, που έχει τα, βλέπετε περιοδικά να δείτε τη μόδα, πώς ήταν τότε, τα, οι Charlie Girls, δηλαδή οι άγγελοι του Charlie, το punk, δηλαδή πιάνει τη δεκαετία του 80 και τελειώνει, να σας πω ακριβώς σε ποια δεκαετία, τελειώνει στην στο σήμερα, που μιλάει για Blink, Botox or the Burka και μιλάει για τις Beauty at the Dawn of the New Millennium, πώς είναι τα πράγματα τώρα. Αυτό το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, ξεκίνησα να το διαβάζω, το ξεφύλισα, δηλαδή σχεδόν έχω δει όλες τις φωτογραφίες. Είναι τρομερό βιβλίο για έμπνευση και για εσάς που ασχολείστε με το μακιγιάζ. Μπορείτε να, που έχετε βαθύ ενδιαφέρον με το μακιγιάζ και όχι απλά ας πούμε σας ενδιαφέρει πώς να βάζετε ένα eyeliner και να βγαίνετε έξω. Αυτό δεν χρειάζεται να πάρετε το βιβλίο, αλλά εσάς που σας ενδιαφέρει η ιστορία του μακιγιάζ και που το ψάχνετε λίγο βαθύτερα το θέμα και θέλετε να έχετε μια ενημερωμένη άποψη και θέλετε βασικά να κάνετε και να φιλοσοφήσετε λίγο το θέμα, γιατί βάζετε μακιγιάζ και τι αντιπροσωπεύει το μακιγιάζ για εσάς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για να έχετε στη συλλογή σας. Αν αγοράζετε βιβλία, πρέπει να είναι λίγο ακριβούτσικο όμως αυτό, το έχω πολύ καιρό. Και όλο λέω ότι θα σας κάνω κεφαλαιάκι από αυτό το βιβλίο, θα σας δείχνω εικόνες και όλο το αφήνω. Λοιπόν, αφήνουμε το ενδιαφέρον βιβλίο και περνάμε σε ένα βαρετό βιβλίο για εσάς, αλλά είναι στα ελληνικά. Είναι αυτός εδώ ο τεράστιος τόμος. Είναι η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης από το 1789, τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι το 2000. Σε όσους ενδιαφέρει η ιστορία, αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ωραίο. Γιατί εγώ στο σχολείο δεν έμαθα ιστορία και πιστεύω ότι στο σχολείο δεν μας μάθαιναν ιστορία. Γιατί μας μάθαιναν μόνο ημερομηνίες και ήταν όλοι τόσο αποσπασματικά που δεν μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε πώς και γιατί έγιναν τα ιστορικά γεγονότα. Δεν μπορέσαμε στο μυαλό μας να έχουμε μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και επίσης δεν γνωρίζουμε
εμείς ειδικά που δεν πήγαμε θεωρητική κατεύθυνση ή τρίτη δέσμη ή όπως θέλετε πείτε το, δεν γνωρίζουμε ιστορία, μοντέρνα ιστορία. Και αυτή είναι μοντέρνα ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης. Και πιστεύω ότι προσωπικά για μένα θα είναι μεγάλη υπόθεση να διαβάσω όλο αυτό, γιατί χωρίς να ξέρουμε ιστορία δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την πολιτική, δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτά που συμβαίνουν. Γενικά έχουμε πιο μικρή άποψη για τα πράγματα. Ενώ όταν γνωρίζεις την ιστορία και γνωρίζεις πώς έγιναν μερικά πράγματα και πώς έφερε το ένα το άλλο και πώς ας πούμε ο ηλεκτρισμός είχε επιπτώσει στην κοινωνική ζωή. Να τώρα ας πούμε, και αυτό είναι τώρα αυτό το με το βιβλίο, ότι έχει υποπαραγράφους, όπως βλέπετε, και επικεφαλίδες και βοηθάει πάρα πολύ να το διαβάσετε και να καταλάβετε δηλαδή τι ακριβώς λέει και διαβάζοντας μόνο τις επικεφαλίδες μετά να συνδέσετε το ένα με το άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλογραμμένο, πάρα πολύ καθαρά και δεν σας ζορίζει καθόλου στο να κατανοήσετε το νόημα και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για εσάς που σας ενδιαφέρει η ιστορία. Δηλαδή θα το ξεκινήσετε και όταν θα τελειώσετε θα έχετε μάθει σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, αν αυτό σας ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει και θα το διαβάσω κάποια στιγμή, τώρα πότε ακριβώς δεν ξέρω, ίσως σιγά σιγά, αλλά θα το διαβάσω. Και τέλος, περνάμε στο τελευταίο βιβλίο που έχω να σας δείξω, είναι το The Elegant Universe από τον Brian Greene, είναι και αυτό στα αγγλικά. Αυτό το βιβλίο δεν είναι για εσάς της θεωρητικής κατεύθυνσης, ούτε για εσάς της φιλοσοφικής. Είναι βιβλίο για αυτούς που τους ενδιαφέρει η φυσική. Αυτό το βιβλίο ασχολείται με το String Theory, τη θεωρία υπερχορδών, νομίζω έτσι λέγεται στα ελληνικά, που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, εξαιρετικά δυσνόητο, εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθείς και δεν το συνιστώ αυτό το βιβλίο σε όσους δεν τους ενδιαφέρει η φυσική ή σε όσους συγχαινόταν τη φυσική στο σχολείο, γιατί δεν είναι εύκολο. Εδώ εγώ που είχα τελείωσα φαρμακευτική και μπορώ να πω ότι είχα καλή σχέση με τη χημεία, ασχετά αν δεν είχα καλή σχέση με τη φυσική. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με άσχεται από μαθηματικά και από τέτοια και από πρωτόνια, νετρόνια, άτομα κτλ. Με δυσκολεύει πάρα πολύ να το καταλάβω και όχι για τα αγγλικά. Τα αγγλικά δεν έχω πρόβλημα, αλλά γιατί λέει τόσο δυσνόητα πράγματα εδώ μέσα που είναι λίγο ας πούμε mind-boggling. Okay? Και, δηλαδή, ας πούμε, ξεκινάει τώρα το πρώτο κεφάλαιο και εξηγεί τις τρεις διαμάχες. Δηλαδή πράγματα που ούτε ήξερα εγώ ότι υπήρχαν διαμάχες ανάμεσα στη θεωρία του Νεύτωνα και την γενική θεωρία της σχετικότητας, ανάμεσα στη γενική θεωρία της σχετικότητας και την κβαντομηχανική. Πράγματα δηλαδή που είναι πώς είναι ας πούμε, τα φτιαγμένα τα quark, τα ηλεκτρόνια, τα νετρόνια, τα up quark, down quark. Τέλος πάντων, πολύ δύσκολο αλλά και πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό που ουσιαστικά πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, άμα το καταλάβω και εσείς μπείτε και στην φάση και εσείς να το διαβάσετε και το καταλάβετε, θα αλλάξει ας πούμε το πώς βλέπετε τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά η θεωρία των υπερχορδών είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι η τελευταία λέξη μαζί με τα παράλληλα σύμπαντα στη φυσική τελευταία που έχει ανοίξει τρομερές πόρτες για έρευνα και που αν δεν το ακολουθήσουμε έστω και λίγο θα γίνει τόσο ειδική αυτή η γνώση και τόσο δύσκολη, δυσνόητη που πιστεύω ότι θα μας αφήσει πολύ πίσω. Δηλαδή η επόμενη γενιά θα έχει να κάνει με ανακαλύψεις και με πράγματα που εμείς δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε όσον αφορά την κοσμογονία, την αστρονομία, τη φυσική, όλα αυτά. Και καλό θα ήταν να ζωρίσουμε λίγο το κολαράκι μας και να ρίξουμε μια ματιά, γιατί όπως με την ιστορία ανοίγουν οι ορίζοντές σου και μπορείς να βάλεις τα πράγματα σε μια καλύτερη προοπτική, έτσι και με αυτά, με τη φυσική, μπορείς να ανοίξεις το μυαλό σου και να επεκταθεί, δηλαδή να αρχίσει να σκέφτεσαι πολύ πιο, όχι διαστάσεις, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή είναι σαν γυμναστική για το μυαλό εγώ το βλέπω. Τώρα μπορείτε να με πείτε και μαζοχίστρια, αλλά εντάξει, κάνει ας πούμε, πάρετε ένα τέτοιο βιβλίο 15 ευρώ και θα έχετε, εντάξει δεν καλύτες να τόσο 15 ευρώ και θα έχετε να μαζοχιζόσαστε για όλο το καλοκαίρι. Άσε που θα είστε πολύ cool και κυριλέ με το μόφτο βιβλίο, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο χρωματάκι στην παραλία έτσι, διαβάζετε. Αχ, διαβάζω για τις υπερχορδές και τα παράλληλα σύμπαντα, εσύ τι διαβάζεις. Αχ, το ok,
ριχέ, επιφανειακέ. Γάνετε δηλαδή πολύ σου ξέρω αυτό στην παραλία. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να πει τι διαβάζει, διαβάζει για τις υπερχορδές και άλλος να ακούσει υπερπορδές και να πει τι υπερπορδές, θα πάρω γκόμενα που να κλάνει. Όχι, αλλά εντάξει, αν αυτός είναι κουφός, δεν φταίμε εμείς που το υπερχορδές το ακούει υπερπορδές. Βέβαια οι υπερχορδές μπορεί να γίνουν και υπερπορδές. Αν μαζοχιστείτε αρκετά, αλλά ελπίζω να μην υπερπορδεύσετε. Αυτά είχα να πω, αυτά τα βιβλία σας παρουσιάζω, ό,τι άλλο θέλετε. Αν θέλετε να σας δείξω και άλλα βιβλία από την τεράστια συλλογή βιβλίων που έχω, πείτε μου τι σας ενδιαφέρει. Έχω επίσης πολλά βουδιστικά βιβλία, έχω επίσης πολλά βιβλία επιστήμης, έχω επίσης πολλά βιβλία για το management, έχω επίσης πολλά βιβλία φαρμακευτικής, ιατρικής, φυσιολογίας, έχω επίσης πολλά βιβλία όσον αφορά ταρό και αυτά τα New Age Religions, Wicca, chakras και τέτοια πράγματα, candlelight wishes και τέτοια spirits και spells και αυτά τα έχω, έχω και τέτοια βιβλία μπορώ να σας δείξω. Έχω επίσης πάρα πολλά βιβλία, όχι πάρα πολλά, αρκετά βιβλία όσον αφορά συλλογές, ποιητικές συλλογές. Έχω επίσης βιβλία για το πώς να γράψετε το δικό σας βιβλίο, μπορούμε να κάνουμε ας πούμε μικρά τέτοια πραγματάκια. Έχω βιβλία φιλοσοφίας, ψυχολογίας, εφαρμοσμένη, self-help, ό,τι θέλετε έχω, από βιβλία είμαι full. Και έχω πάρα πολλά ηλεκτρονικά βιβλία επίσης, δηλαδή αυτοβιογραφίες, βιογραφίες, ό,τι θέλετε. Γενικά για βιβλία, ό,τι θέλετε ρωτήστε με και ό,τι θέλετε πείτε μου. Αυτά, σας φιλώ γλυκά. Ελπίζω να επανέλθω σιγά σιγά στον παλιό μου καλό μου αυτό. Συγγνώμη αν σας έπριξα. Αυτό το βίντεο σας είπα δεν είναι για αυτούς που είναι πολύ διαφορετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε άλλο βιντεάκι. Φιλάκια, γεια σας!